είναι γνωστό ότι στις ημέρες μας ο συμβιβασμός και η ενδοτικότης εις το χώρο της Εκκλησίας έχουν φτάσει εις βαθμό αποστασίας. Είναι γνωστό ότι εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούν εις την όθευση της πίστεως και εις την μετάλλαξη της παραδόσεως είναι οι επίσκοποι καταρχάς, οι κληρικοί κατόπιν και οι θεολόγοι, πανεπιστημιακοί και μη καθηγητέ εν συνεχεία. Είναι γνωστό επίσης ότι και ο λαός, οι βαπτισμένοι δηλαδή ορθόδοξοι χριστιανοί, συμμετέχει σε αυτή την προδοσία της πίστεως, βολεμένος και ακατάρτιστος, ασχολούμενος μόνο με τα βιωτικά και αγωνιών απλώς και μόνο για την εξέλιξη της οικονομικής καταστάσεως. Η πόλη του Βόλου εις το θέμα αυτό παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει εξελιχθεί σε πόλη εις την οποία συναντώνται και συνοδηφορούν μαζί με τους Ορθοδόξους όλες οι αιρέσεις και οι θρησκείες, όχι φυσικά λόγω της αθρώας εισβολής των ξένων εις την πατρίδα μας, αλλά εξαιτίας της εκκλησιαστικής γραμμής και πορείας, την οποία έχει χαράξει ο Επίσκοπος, προστάτης και φύλαξ της τοπικής αυτής εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης, λοιπόν, της πόλεως του Βόλου, έχει ίσως κατανοήσει περισσότερο από όλους ότι εξέλιπε άρχον εξ Ιούδα και πρέπει να προετοιμαστεί το έδαφος δια την έλευση του Μεσσίου της νέας εποχής, όπως δηλαδή συνέβη ιστορικά στον Ισραήλ κατά την έλευση του Χριστού, την οποία σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε. Δι' αυτό το λόγο τον βλέπουμε πότε ως εκπρόσωπο εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών να υπογράφει με τους ερετικούς συμφωνίες, τις οποίες μόνο ο διάβολος θα είναι δύνατο να επινοήσει. Τον βλέπουμε άλλοτε σε κάποια γυναικεία μονή της Μητροπόλεως του να λειτουργεί και να ευρίσκονται εις τον κυρίως ναό της μονής πλήτων μοναχών μόνο ερετικοί προτεστάντες, θεολόγοι, πάστορες και παπαδίνες, εις τους οποίους εις ο τέλος έδωσε αντίδωρο, οι δε ορθόδοξοι λαϊκοί να ευρίσκονται αποκλεισμένοι και διαμαρτυρόμενοι εις τον πρόναο. Το βλέπουμε επίσης να συλλειτουργεί στην Ιταλία με τον Πατριάρχη και να μεταλαμβάνουν παπικούς και ορθοδόξους αδιακρίτως. Τον βλέπουμε να αναγυνώσει μεταφρασμένα εις τη δημοτική τα αγιογραφικά και λειτουργικά κείμενα κατά την τέλεση των ακολουθιών και των μυστηρίων. Τον βλέπουμε να υπερασπίζεται τους Εβραίους δημοσίως, ερχόμενος μάλιστα σε ρήξη με συνάδελφό του Μητροπολίτη, ο οποίος τους εκατηγόρησε. Οι δε Εβραίοι τον ευχαρίστησαν εγγράφως δεόντως και τον απεκάλεσαν ποιμένατον και βέβαια τον βλέπουμε να καταδιώκει απεινώς ή ονδήποτε αντιστρατεύεται στα σχέδιά του και την πορεία του, κληρικό ή λαϊκό, είτε διαμαρτυρόμενο για τις λειτουργικές του ακροβασίες, είτε στηλιτεύοντας την οικουμενιστική του πορεία. Πρέπει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις των διαμαρτυρών του ποιμνίου του υποδίεται τον ταπεινό και πράο και αναφέρει δημοσίως ότι διαμαρτυρόμενοι ορθόδοξοι είναι ο σταυρός του, τον οποίον θα σηκώσει, εννοώντας βέβαια ότι αυτός θα συνεχίσει την πορεία του, για την οποία και τον ανέδειξαν επίσκοπο, και αποδεικνύοντας εν την πράξη ότι αυτός ο ίδιος είναι ο σταυρός, με την έννοια του πειρασμού, του ποιμνίου του και όχι μόνο. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα και κάφημα, το οποίο συγχρόνως αποτελεί και σφραγίδα και απόδειξης της πορείας του Μητροπολίτου Δημητριάδος, είναι η λεγόμενη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Εις αυτήν παρελάβουν και διδάσκουν τους Ορθοδόξους, πέραν των Οικουμενιστών Επισκόπων και Θεολόγων, παπικοί, κληρικοί και θεολόγοι, Προτεστάντες, πάστορες και ιέριες, Εβραίοι,
μουσουλμάνοι, μονοφυσίτες και ποντολογείς κατά το διλεγόμενο κάθε καρδιάς χαρίδι. Ίσως από την ετικέτα της σχολής αυτής επιμελώς και επισταμένος απελήφθη ο όρος Ορθόδοξος και έμεινε μόνο ο όρος Θεολογική. Αφενός μεν δύναται στο βήμα αυτό να διδάσκει ο οποιοσδήποτε αιρετικός και αλόθρησκος, αφετέρου δε και κυρίως διαναδείχνει η Ακαδημία αυτή την ταυτότητά της, ότι δηλαδή δεν είναι Ορθόδοξος. Αυτό άλλωστε το διεσάφησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, όταν κάποιοι παραπονέθηκαν δια τους ομιλητές οι οποίοι προσκαλούνται και δια τα θέματα τα οποία συζητούν. Είπε δηλαδή ότι η Ακαδημία αυτή της Μητροπόλεως του Βόλου είναι ελεύθερο βήμα, προσιτό σε όλους, το οποίο δεν περιορίζεται από τα δόγματα. Δεν θα ασχοληθούμε επί του παρόντος με τα επιτεύγματα της Ακαδημίας και την μέχρι τώρα πορεία της, αλλά απλώς θα αναφέρομαι ότι ο κύριος και βασικός σκοπός της είναι αφενός μεν η διάνοιξη και διεύρυνση της οδού επικοινωνίας με τους αιρετικούς και τους αλλοθρήσκους, αφετέρου δε η μετάλλαξη του φρονήματος των Ορθοδόξων και η απομάκρυση εκ της Ορθοδόξου παραδόσεως και των πατρών θεσμών. Αυτά τουλάχιστον εξάγονται από τους προσκεκλημένους στο βήμα της και από την εξαγγελία των προγραμμάτων της. Προσπάτως προσεκλήθη, ομίλησε και ευραβεύθη υπό της Ακαδημίας και του Μητροπολίτου Δημητριάδος, ο μέγας βετεράνος του οικουμενισμού, το πρωτοπαλίκαρο θα λέγαμε της νέας εποχής, ο κατευθυντήριος νους των θεολογικών διαλόγων με τους παπικούς, ο μέγας θεολόγος των νεορθοδόξων, ο πρώτος μετά τον ένα, δηλαδή τον Πατριάρχη, ο πολιός κατά την ηλικία αλλά ακμαίος στους νεοτερισμούς και τις θεολογικές εφευρέσεις και ακροβασίες, ο Μητροπολίτης Περγάμου, κύριος Ιωάννης Ζιζιούλας. Όμοιος στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Η βράβευσή σου έγινε σαν δείγμα ευγνωμοσύνης για τη θεολογική του προσφορά και τη συνεργασία του στην προώθηση των σκοπών της Θεολογικής Ακαδημίας. Του απενεμήθη μαζί με τις άλλες περγαμηνές και ο μεγαλόσταυρος της Μητροπόλεως Δημητριάδος εις το Συλλήτουργο, το οποίο έγινε εις το Ναό της Αναλήψεως, επενέθηκε δε όντως υπό του Μητροπολίτου ενώπιον παντός του λαού, δηλαδή ενώπιον του φύλακος και του τελευταίου οχυρού της πίστεως. Ο Περγάμου Ιωάννης ομολόγησε συγκινημένος ότι έζησε τις καλύτερες στιγμές της ζωής του. Επένεσε δε και αυτός με τη σειρά του τον Μητροπολίτη και την Ακαδημία. Μεταξύ των τίτλων και των περγαμηνών που απεκόμισε ο Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας, ερχόμενος εις τον Βόλο, ήταν και αυτό το οποίο ακούστηκε εις την ομιλία ενός επισκόπου, ο οποίος προσήλθε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είπε δηλαδή μεταξύ των άλλων ο Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας, ότι ο Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Περγάμου ανέβηκε τόσο υψηλά ώστε έφτασε στα κράσπεδα των τριών μεγάλων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος. Και βέβαια, δια τους οικουμενιστές, ο Περγάμου Ιωάννης μετράει περισσότερο και από αυτόν τον Απόστολο Παύλο. Εδώ εφτάσαμε εις το διατάφτα. Βλέποντας δηλαδή αυτόν τον ξεπεσμό και την αποστασία η οποία εξελίσσεται εις αυτή την πόλη, οι Ορθόδοξοι Σύλλογοι Κοσμάς Φλαμιάτος και Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης απεφάσισαν από κοινού συνεργαζόμενοι να οργανώσουν εις αυτήν την πόλη του οικουμενισμού, εις τη Μητρόπολη αυτή η οποία έχει τόσα πολλά μοναστήρια και συγχρόνως τόση πολλή αδιαφορία για την πίστη, εις αυτή την πόλη στην οποία σχεδιάζεται, χαλκεύεται και σφυριλατείται η θρησκεία του εκείς μέλλοντος.
Εις το φιλόξενο αυτό βήμα του Δημαρχείου του Βόλου, τον θεολόγο και κήρυκα του Ευαγγελίου, τον συγγραφέα και πολέμιο των αιρέσεων, τον ακουμαίο εν γύρατη και έχοντας συγχρόνως νεανικό φρόνημα, τον ασθενή και εξισθενημένο κατά το σώμα εκ των νόσων, τον πάντοτε παρόντα εις τους αγώνας της πίστεως και ουδόλως υποστήλαντα τη σημαία της Ορθοδοξίας, τον αφορισμένο και μισούμενο υπό των οικουμενιστών, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Επειδή εμακρηγόρησα, νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον αγαπητό και συναγωνιστή. Το θέμα με το οποίο θα μας απασχολήσει είναι θεολογική παραφροσύνη. Είναι σχεδόν βέβαιο, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι ίσως δεν είναι αρκετές οι δυνάμεις σας και οι δυνατότητές σας δια να εξεγείρετε τις νισταγμένες και βολεμένες συνειδήσεις μας. Εσείς βέβαια θα έχετε ακέραιο το μισθό σας, επειδή με τόσο κόπο λόγω του γύρατος και της ασθενείας σας εδείξατε νεανική προθυμία με το να έρθετε και να μας διδάξετε και να μας ενημερώσετε. Το θέμα σας θεολογική παραφροσύνη, το οποίο εσείς επιλέξατε, φαίνεται εκ πρώτης όψεως λίγο παράξενο, επειδή εμείς συνηθίσαμε να διδασκόμεθα σταθετικά και εύκολα. Δηλαδή, θα μας ευχαριστούσε να ακούγαμε τον τίτλο «Θεολογική συνέπεια», «Θεολογική ακρίβεια» ή κάτι παρόμοιο. Εκ των προτέρων, σας ευχαριστούμε και υποσχόμεθα τουλάχιστον ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης να ευχόμεθα ολοψύχως εις τον Κύριο να σας ενισχύει για να συνεχίσετε μέχρι τέλους τον καλό αγώνα της πίστεως και να λάβετε τον Στέφανο εκ χειρός Κυρίου. Σας παρακαλούμε να ανέρθετε στο βήμα, γιατί θελήσατε να κάθετε ταπεινά, να μας διδάξετε και να πούμε στους αδερφούς ότι θα μπορούσαν να γράψουν κάποιες ερωτήσεις στο τέλος, τις οποίες όμως, επειδή ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι από τις ασθένειές του εξαντλημένος, θα τις περάσουμε από κάποια εδώ δική μας έτσι, λογοφυσία, για να μην τον κουράσουμε. Θα αφήσουμε 4-5 από τα βασικότερα ερωτήματα που θα κάνετε, για να μην κουράσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο και να κλείσουμε μετά τη συνάντησή μας με κάποια μικρή αναφορά που θα κάνει ο κύριος Παναγιώτης Σημάτης και θα σας ενημερώσουμε στο τέλος για αυτό το θέμα. Κύριε Σωτηρόπουλε. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω. Οι πιστοί, οι ακρευνείς Ορθόδοξοι έχουν το δικαίωμα να χαίρονται. Αυτοί οι οποίοι πολεμούν, υπονομεύουν την Ορθοδοξία, δεν έχουν το δικαίωμα να χαίρονται, αλλά να λυπούνται και να φρενούν τους εαυτούς τους. Τι λέγει ο προφήτης Ισαΐας? Που κέστη τις ασεβές οι χέρι. Δεν μπορούν να χαίρουν οι ασεβείς, παρά μόνο οι ευσεβείς, οι πιστοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ευθύμιο και τον κύριο Λαβρέντιο για τα καλά τους λόγια. Να ευχαριστήσω τους δύο αγωνιστικούς συλλόγους, Άγιο Θεόδωρο Σουλίδη και Κοσμά Παμιάτο, που οργάνωσαν αυτή τη συγκέντρωση για να ακουστεί ο Ορθόδοξος Λόγος. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Δημοτική Αρχή που παραχώρησε την αίθουσα για την ομιλία. Αγαπητοί, το θέμα, όπως το προανήγγειλε ο πατήρ Ευθύμιος, είναι θεολογική παραφροσύνη. Να ερμηνεύσουμε τη λέξη παραφροσύνη. Παραφροσύνη σημαίνει τρέλα.
στην εποχή μας συμβαίνει τρέλα, όχι με 2 λάμπρα, με 100 και με 1000 λάμπρα. Δεν είναι υπερβολικός ο λόγος, όπως θα καταλάβετε κατά την ομιλία, δεν υπερβάλλουμε. Μερικές μόνο από τις θεολογικές τρέλες των εσχάτων χαλεπών καιρών μας, θα αναφέρω στην ευσεβειά σας, ενδεικτικώς. Τι είπε ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, προφήτευσε και είπε ότι θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι θα παρεισαγάγουν, έτσι με τρόπο δόλιο θα εισαγάγουν στο θρησκευτικό χώρο αιρέσεις απολίας, αιρέσεις οι οποίες οδηγούν στην απώλεια. Τι είπε ο άλλος πρωτοκορυφαίος Απόστολος, ο Παύλος, προφήτευσε ότι τους εσχάτους καιρούς θα συρρυκνωθεί η πίστη. Θα συρρυκνωθούν οι πιστοί του Ορθόδοξου. Θα έρθει η αποστασία. Η αποστασία από τη χριστιανική πίστη και όχι μόνο. Η αποστασία και από τη χριστιανική ηθική. Και στο κορύφωμα, το αποκορύφωμα της αποστασίας θα έρθει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο κατεξοχήνας εμείς άνθρωπος. Ο κατεξοχήν άνθρωπος της απολίας του χαμού, ο Αντίχριστος. Τι είπε επίσης ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος, μίλησε σε συνέδριο ποιμένων της Εκκλησίας στη Μίλητο και προφήτευσε τούτο το θλιβερότατο, ότι εξημών αυτών από σας λέει τους ποιμένες της Εκκλησίας θα εμφανιστούν άντρες διεστραμμένα διδάσκοντες. Θα εμφανιστούν αιρετικοί προερχόμενοι από την τάξη του κλήρου. Ότι είπε ο Απόστολος ή μάλλον και οι 2 Απόστολοι και άλλοι, συμβαίνει στην εποχή μας, τη σατανικότερη εποχή μετά Χριστόν. Τι είπε ο ίδιος ο Κύριος. Είπε ένα λόγο πολύ ανησυχητικό. Ο χριστιανισμός πέρασε ημέρες δόξης. Έφτασε στο ζενίθ της δόξης. Ήταν εποχή, παραδείγματος χάρη να αναφέρω ένα δείγμα δόξης της Εκκλησίας, που στην έρημο της Νητρίας ασκούνταν με υπεράνθρωπες ασκήσεις 300.000 ασκητέ, Άγιοι. Ο Χριστός όμως ομίλησε και για το τέλος των αιώνων. Τι είπε, «Ελθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης». Όταν θα επανέλθω, είπε ο Χριστός στον κόσμο, θα έβρω την πίστη πάνω στη γη, όπως θέτει το θέμα της ευρέσεως της πίστης ως προβληματικό ο Κύριος, θέλει να πει ότι η πίστη θα υπάρχει σε πολύ ολίγους ανθρώπους. Σήμερα, αδελφοί μου, μην πέφτουμε από τα σύννεφα,
Γι' αυτό προφητεύτηκα τα κλειδερά φαινόμενα της εποχής μας, για να μην πέσουμε από τα σύννεφα. Σήμερα είναι πολύ λίγοι οι ακρεφνείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί. Και αύριο θα γίνουν λιγότεροι και μεθαύριο λιγότεροι, και ευτυχείς είναι όσοι θα παραμείνουν μέσα στους ολίγους. Οι ολίγοι είναι τα διαμάντια, οι πολλοί είναι τα χαλίκια. Τα διαμάντια έχουν αξία και υπεραξία. Στην εποχή μας εμφανίστηκε και η χειρότερη αιρετική κίνηση. Δεν είναι και αυτό υπερβολή που λέω. Η χειρότερη όντως αιρετική κίνηση. Ποια είναι αυτή? Είναι ο οικουμενισμός. Μια κίνηση παράλληλη και ομοούσια, θα λέγαμε, με την κίνηση που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση, νέα εποχή. Προσφάτως η Εκκλησία της Σερβίας ανέδειξε, ανακήρυξε όσιο Άγιο τον Ιουστίνο Πόποβιτς. Είναι μεγάλος σύντρος πατήρ της Εκκλησίας. Ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, μέγας θεολόγος, χαρακτήρισε τον οικουμενισμό με τη λέξη πανέρεσης. Γιατί πανέρεση? Διότι ο οικουμενισμός είναι εναντίον όλων των αιρέσεων. Διότι ο οικουμενισμός περιλαμβάνει όλες τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις για τους οικουμενιστάς δεν είναι αιρέσεις, είναι εκκλησίες. Γι' αυτό και ίδρυσαν οι οικουμενιστές το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ενώ η Εκκλησία είναι μία, οι οικουμενιστές μιλάνε για πολλές εκκλησίες, διότι ανακηρύσσουν και τις αιρέσεις εκκλησίες. Θα προχωρήσουμε πέρα από αυτό που είπε ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς. Ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο πανέρεση, είναι και πανθρησκεία, διότι υποστηρίζει όλες τις θρησκείες. Ο οικουμενισμός θέλει να ενώσει την Ορθοδοξία με όλες τις αιρέσεις, αλλά και με όλες τις άλλες θρησκείες, χωρίς οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους και χωρίς οι αλλόθρησκοι να εγκαταλείψουν τις πλάνες τους. Αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κορυφή της Ορθοδοξίας, πώς έχασαν οι λέξεις τη σημασία τους. Σε καιρό διαφθοράς, λέει ο Θουκυδίδης, διαφθείρεται και το λεξιλόγιο. Ποιος ονομάζεται κορυφή της Ορθοδοξίας? Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Βαρθολομαίος. Αυτός είναι υπέρ των άλλων θρησκειών. Τι είπε, τι δήλωσε? Τα λόγια του και τις λέξεις του, λέγω. Δήλωσε ότι οι άλλες θρησκείες είναι σεβαστές. Είπε και άλλη λέξη, ισχυρότερη. Ότι είναι σεβάσμιες. Μίλασε σε προσωπικότητες του κόσμου τούτου, αντί του Ευαγγελίου, το
Ουράνιο, το οποίο χαρακτήρισε ως Άγιο Κοράνιο. Σας προσφέρω, είπε το Άγιο Κοράνιο. Είναι, αγαπητοί μου, ο ίδιος ο Θεός, είπε ο Βαρθολομαίος, σε όλες τις θρησκείες. Πολύ μεγάλο λάθος. Στην αρχή θρησκεία δέχεται Θεό που δεν μπορούσε να έρθει στο μυαλό του ανθρώπου ως έννοια, Θεό που αποκαλύφθηκε ο ίδιος. Τριαδικό Θεό. Ένας Θεός, αλλά τούτο το παραδοξότατο, το μεγαλύτερο παράδοξο. Τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Καμία άλλη θρησκεία δεν λατρεύει τριαδικό Θεό. Και ο Πατριάρχης είπε ότι όλες οι θρησκείες τον ίδιο Θεό έχουν, όλοι οι λαοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο. Τι λένε αυτόν οι οικουμενιστέ, ότι και οι άλλες θρησκείες είναι δρόμοι σωτηρίας. Ο Απόστολος είπε ότι η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο δια του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό με το οποίο δυνάμεθα να σωθούμε παρά το όνομα του Ιησού Χριστού. Και οι οικουμενιστέ λέγουν με όλες τις θρησκείες μπορούμε να φτάσουμε στη σωτηρία. Ό,τι είναι και πανέρεση και πανθρησκεία ο οικουμενισμός φαίνεται και από τις διαχριστιανικές και διαθρησκειακές συναντήσεις, τα διαχριστιανικά και τα διαθρησκειακά συνέδρια που γίνονται στον κόσμο. Δύο έγιναν στην Ασίζη, το ένα προσφάτως, εκεί και ορθόδοξοι και παπικοί και προτεστάντες και μονοθυσίτες και Ιουδαίοι και μουσουλμάνοι και οι βουδιστέ και οι ινδουιστέ και άλλοι και έκαναν και συντροσευχή. Ο ένας να προσεύχεται στον Χριστό, ο άλλος τον Αλάφ, ο άλλος να το πούμε ακριβώς στο διάβολο, γιατί οι θεοί των εθρών είναι δαίμονες, λέγει η Αγία Γραφή. Ο ένας να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε την ειρήνη σου στη γη. Αυτά λένε στις προσευχές, στις διαθρησκειακές. Ο άλλος θα λέει, αλλά χαρά, δώσε την ειρήνη σου στη γη. Και ο άλλος να λέει, γλυκέ σατανά, δώσε την ειρήνη σου στη γη. Είναι αδερφή μου τρέλες ή δεν είναι τρέλες. Ο οικουμενισμός γέννησε και μία φρυγατέρα έξαλλη και προκλητική, προκλητικοτάτη θα έλεγα. Πώς λέγεται αυτή η φρυγατέρα? Έχει τρία ονόματα. Λέγεται μεταπατερική θεολογία, λέγεται νεοπατερική θεολογία, λέγεται και η θεολογία της συναφίας. Αυτή η θεολογία, η μεταπατερική, υποτιμά τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, τους περιθωριοποιεί, τους θεωρεί εξοφλημένους και ξεπερασμένους. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της Βιβλικής Θεολογίας στο εξωτερικό, τι είπε για τους πατέρες?
ο Χριστός είπε είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και οι πατέρες είναι τα σύννεφα που επισκιάζουν, που καλύπτουν τον ήλιο της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να φοράσουμε το άπλετο φως του Χριστού. Και πρέπει να παραμερίσουμε, να διαλύσουμε τα σύννεφα τους πατέρες για να φοράσουμε το φως του ηλίου Χριστού. Είναι ή δεν είναι τρέλες αυτά τα πράγματα. Φτάνουν οι οικουμενιστές μέχρι σημείο να λένε ότι οι πατέρες δεν είχαν αγάπη. Οι πατέρες ήταν φανατικοί. Οι πατέρες ήταν αντιφεμινιστές, μισογύνιδες. Οι πατέρες ήσαν φονταμενταλιστές. Ισχυρίζονται οι οικουμενιστές ότι αυτοί έχουν αγάπη. Και οι πατέρες δεν είχαν αγάπη και απέτυχαν στο έργο τους. Το παράδειγμα, το πρώτο κακό παράδειγμα αυτής της θεωρίας έδωσε πάλι η κορυφή της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τι δήλωσε ο κύριος Βαρθολομαίος? Ότι είπε ότι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας που απέσχισαν τους αιρετικούς από το σώμα της Εκκλησίας έπεσαν θύματα του αρχιεκάπου όφελος του διαβόλου. Πλανήθηκαν οι πατέρες από τον διάβολο και έκαναν πέρα τους αιρετικούς που απέσχισαν από το σώμα της Εκκλησίας. Και είναι υπόδικοι, λέει, οι πατέρες ενώπιον του Θεού και να προσευχόμεθα να ελεήσει ο Θεός τους πατέρες. Είναι ή δεν είναι τρέλες αυτά τα πράγματα? Αγαπητοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγάλοι διδάσκαλοι. Να αναφέρω ένα μόνο. Το Χρυσόστομο. Ποιος μπορεί να φτάσει το Χρυσόστομο? Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Όποιος διαβάζει Χρυσόστομο, λέει, δεν φτάνει κανείς το Χρυσόστομο. Δεν τον φτάσαμε τόσοι αιώνες μέχρι σήμερα, ούτε θα τον φτάσουμε. Ποταμοί της κοιλίας αυτού ρέωση, ύδατος ζώντος, ποτάμια είναι η δασκαλία του και η θεολογία του. Όταν κήρυτε ο Χρυσόστομος και ερμήνευε τη γραφή, ερμηνεύσει σχεδόν όλη τη γραφή με τον τελειότερο τρόπο, τι έλεγαν οι χριστιανοί, ακόμη δεν είχε ονομαστεί Χρυσόστομος, τι έλεγαν? Καλύτερα να σβήσει ο ήλιος παρά το στόμα του Ιωάννου. Και κάποιος που αγαπούσε πολύ τον Χρυσόστομο, τι είπε? Αν δεν ήταν ο Χρυσόστομος να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή, θα ήταν ανάγκη να έρθει για δεύτερη φορά ο Χριστός στον κόσμο να ερμηνεύσει τα λόγια του. Τόσο μεγάλος είναι ο Χρυσόστομος. Μεγάλος και ο Βασίλειος, μεγάλος και ο Γρηγόριος, μεγάλος και ο Φώτιος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ μεγάλοι. Και να σου λέει, αυτοί είναι εξοφλημένοι, ξεπερασμένοι. Ήσαν μισογύνιδες οι πατέρες. Δεν τρέπονται που λένε αυτά τα λόγια. Οι πατέρες διδασκαλούν τη δάση και η Αγία Γραφή. Όχι. Και η γυναίκα είναι άνθρωπος και εξήραν οι πατέρες από το ανθρώπινο γένος και περάνε όλο το προσώπο. Μια γυναίκα, την υπεραγία αυτού του τόπου. Να σου λέει, ήταν αντιφημενιστές και μισογύνιδες οι πατέρες.
ανταπητοί αδελφοί, μας στενοχωρούμε τα για αυτά τα πράγματα που λέγονται, αλλά να έχουμε και μια χαρά ότι ο Θεός μας κρατεί κοντά του στην πίστη, που είναι το πρώτο πράγμα και ο πρώτος όρος σωτηρίας. Ο ηθήνων νους εδώ της Ακαδημίας, της Ακαδημίας λέει Θεολογικών Σπουδών, καλά είπε ο πατήρ Ευθύμιος, απέφυγαν επιμελώς να χαρακτηρίσουν ως ορθόδοξη αυτή την Ακαδημία Θεολογικών Σχολών, η οποία δημιουργήθηκε από τον Άγιο Δημητριάδος, το Άγιος εδώ εισαγωγικών. Εδώ στο Βόλο, ο ηθήνων νους αυτής της Ακαδημίας, ο κύριος Καραϊντζίδης, φτάνει στο σημείο όχι μόνο να κατακρίνει τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τους Αποστόλους. Να κατακρίνει τον Απόστολο Παύλο, διότι είπε ότι η γυναίκα δεν μπορεί να ομιλεί, να κηρύττει κατά την ώρα της Θείας Λατρείας στον ναό. Θα κηρύττει κάποιος άντρας, όπως και λειτουργεί άντρας. Προχωρεί ακόμη και θέλει αυτό που κάνουν μεγάλη αιρετική οι Αμερικανοί. Να χειροτονούνται και οι γυναίκες, οι αίριες και επίσκοποι, οι ιερείς και επίσκοποι. Η Εκκλησία δεν έδωσε την ιεροσύνη ούτε στη Θεοτόκο. Διότι η ιεροσύνη είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Ο Χριστός είναι άντρας και άντρες γίνονται ιερείς και αρχιερείς. Έγιναν αυτοί οι οικουμενιστές ανώτεροι και από τους Αποστόλους και κατακρίνουν τους Αποστόλους. Θυμάμαι και ένας παπάς εκεί στο Βανκούβερ του Καναδά που έχω πάει επανειλημμένες φορές και εκεί ρίξα. Ένας παπάς είπε στο εκκλησίασμα, λένε ότι ο Απόστολος Ιωάννης ήταν ο μαθητής της αγάπης. Λάθος! Ο Ιωάννης έλεγε να μην χαιρετάνε τους ανθρώπους, τους αιρετικούς. Να τους κάνουμε πέρα με τους έρθουν σε συνέστηση. Έλεγε να μην χαιρετάνε τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε να στιγμάτε της αγάπης που αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζουν τους καρποδόξους και μισούν εμάς τους ορθοδόξους. Έφτασε ο παπάς αυτός στο σημείο να κατηγορεί ότι ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, δεν είχε αγάπη. Και έλεγε, αιρετικό δεν θα την πείτε στο σπίτι. Αιρετικό εννοούσε διδάσκαλο της αίρεσης. Άμα έρχεται κάποιος να σε διδάξει αίρεση. Δεν θα τον δεχτείτε. Ούτε καλημέρα θα του πείτε. Αν τον δεχτείτε και του πείτε καλημέρα, γίνεστε συνένοχοι με αυτόν. Έτσι μιλούσαν οι Απόστολοι αυστηρά για να προφυλάξουν τους πιστούς από τις αιρέσεις, αλλά και μήπως έρθουν σε συνέστηση οι αιρετικοί. Αυτή η σχολή εδώ, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, είναι κέντρο οικουμενισμού από εδώ εκπορεύονται πάρα πολλές οικουμενιστικές ιδέες. Ο δε Άγιος Δημητριάδος καλεί, όπως είπε ο πατήρ Ευθύμιος, όλων των ειδών τους αιρετικούς, ακόμη και Εβραίος καλεί. Ένα Ορθόδοξο που ξέρει θα ομιλήσει με ζωηρή γλώσσα, δεν τον καλεί. Κάπου δεν συναντηθήκαμε σε μια εκδήλωση. Δεν τον χαιρέτησε επίσης, με χαιρέτησε ο ίδιος. Και λέει, τι κάνεις κύριε καθηγητά.
Λέω, είμαι πολύ στενοχωρημένος. Λέει, γιατί. Όταν έγινε επίσκοπος, χαρήκαμε. Τώρα λυπόμαστε. Έκανες μια ακαδημία στην οποία καλείς όλους τους κακοδόξους, ακόμη και Εβραίους. Και δεν καλείς ορθοδόξους ακρεφνείς που να καταγγείλουν τους οικουμενιστάς από το Πατριαρχείο και προς τα κάτω. Δεν είπε τίποτα. Έτσι πρέπει να μιλάμε, αγαπητοί μου. Εγώ περιμένω τίποτε, αλλά την πίστη πρέπει να την υπερασπίζομαι. Είναι πολύ παρουσιάζοντας ο φόβος, μιλάνε κλπ. Μιλάνε γενικώς για τους αιρετικούς, για τις αιρέσεις. Όχι συγκεκριμένα για τους αιρετικούς. Μιλάνε για τον οικουμενισμό, αλλά δεν μιλάνε για τον αρχιοικουμενιστή του Αρθολομαίου, προσωπικός και ονομαστικός. Είναι σαν να λέμε ότι ο Μέγας Αθανάσιος πολέμησε τον αριανισμό, αλλά δεν ανέφερε πουθενά το όνομα του Αρίου για να μην τον προσβάλλει. Αδελφοί μου, έχουμε 82 επισκόπους. Τόσους δεν έχουμε. Μερικοί είναι καλοί επίσκοποι, εντάξει. Εν τούτης όμως, κανείς δεν έχει το θάρρος να είπε «Παναγιώτατε, κύριε Βαρθολομέ, προδίδεις την πίστη». Κανείς ονομαστικός δεν καταγγέλει κανέναν αρχιεπίσκοπο, πατριάρχη, αρχιεπίσκοπο ή επίσκοπο. Το φυλάδο τους, την ειβηλία και η σκοπιμότητες επικρατούν. Εδώ η Ακαδημία προωθεί τις κομμουνιστικές αντιλήψεις και τις μεταπατερικές αντιλήψεις. Εκάλεσε προσφάτως και βράβευσε ποιον. Τον Ιωάννη Περγάμο, τον Μητροπολίτη Περγάμο Ιωάννη Ζιζούλα. Τον παρέστησαν ως το μεγαλύτερο θεολόγο της εποχής. Δύο θεολόγους ανέφερε ο κύριος Καλαϊτζίδης ότι επικρατούν στο θρησκευτικό, στο θεολογικό χώρο. Ο Γιαναράς, ο οποίος είναι Νικολαίτης, και ο Ζιζούλας, ο μέγας αυτός οικουμενιστής. Υπάρχουν άλλοι και πολλοί μάλιστα θεολόγοι, ασυγκρίτους ανώτεροι, και από τον Γιαναρά τον ακαταλαβίστικο, και από τον Ζιζούλα τον εμπολής πάλι ακαταλαβίστικο. Διαβάζεις Παύλο, διαβάζεις Ισαΐα, διαβάζεις Χρυσόστομο, διαβάζεις Γρηγόριο, Βασίλειο, Φώτου και καταλαβαίνεις τι λένε. Διαβάζεις Γιαναρά και Ζιζούλα και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Εν πολλοίς είναι ακαταλαβίστικοι, όπως ήταν οι γνωστικοί των πρώτων αιώνων. Και τους ανακηρύσουν. Μεγάλος θεολόγος. Θα ασκήσουμε μια κριτική συντόμως του κυρίου Ζιζούλα. Είναι μέγας οικουμενιστής. Μετά τον ο πρώτος, μετά τον ένα, μετά τον Βαρθολομαίο, δεξιχέρι του Βαρθολομαίου, προπολώνετον προ δεκαετιών, θυμάμαι, είχε γίνει θόρυβος, διότι είχε πει ότι είναι ναρκισισμός να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι έχουμε την αλήθεια. Ναρκισισμός. Όχι, κύριε Ζιζούλα, δεν είναι αρκισισμός. Είναι ομολογία πίστεως χωρίς την οποία δεν σωζόμεθα. Αν δεν έχουμε ομολογία πίστεως, δεν σωζόμεθα.
Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα ομολογούμε για να σωθούμε, λέει ο Απόστολος. Ο Ζιζούλας θεολογεί όχι με βάση τη γραφή, όχι με βάση τους πατέρες, αλλά με βάση τη λογική του, με βάση την επιστήμη και μάλιστα τη φυσική επιστήμη, τις φυσικές επιστήμες και με βάση τη φιλοσοφία. Φιλοσοφία με βάση τη λογική, αλλά τα δόγματα της πίστος που μας χωρίζουν από τους ετεροδόξους και από τις άλλες θρησκείες είναι υπεράνω της λογικής. Δεν μπορεί η λογική μόνο να τα συλλάβει. Τα πιστεύουμε όμως, διότι κατοχυρώνονται με σημεία μεθάλματα. Το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω. Ας κατηγορούν ότι πιστεύουμε σε δόγματα. Ναι, πιστεύουμε σε δόγματα, αλλά δεν πιστεύουμε τυφλά. Πιστεύουμε διότι τα δόγματα της πίστεώς μας κατοχυρώνονται με αναρρύθμιτα θαύματα που είναι υπερβάσεις των φυσικών νόμων. Πεθαίνει παραδείγματος χάρη ένας άγιος και τα λειψανά του ευωδιάζουν. Αυτό δεν εξηγείται κατά τρόπο λογικό. Είναι θαύμα. Πήγα στο Άγιον Όρος και προσκύνησα λείψανα Αγίων Χρυσοστόμου, Βασιλείου και άλλων Αγίων Πατέρων και αισθάνθηκα άρρητη ευωδία. Πεθαίνε και οι οικομενιστέ, θα ευωδιάσει κανενός τον υψανό του. Έχω και πεθάνει οικομενιστέ ευωδία σε κανενός τον υψανό του. Πρώτη λαμβάνω γνώση των θαυμάτων η κληρική μέσα στην Εκκλησία, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι και αυτοί έπρεπε πρώτα από όλους να πιστεύουν με την πιο έντονη πίστη. Κι όμως ξέχασαν ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία σημείων θαυμάτων υπερβάσεων των φυσικών νόμων και δεν πιστεύουν. Πεθαίνουν και παπικοί. Από εδώ του πέγινε το σχίσμα και με τα ταύτα, δεν εμποδιάζουν λήψαν παπικών. Δεν εμποδιάζουν. Κάνουν και παπικοί αγιασμό. Δεν διατηρηθεί, βάζουν συντηρητικά να διατηρηθεί. Δεν μπορεί επίσης να θεωρούμε βάση τη φυσική, την επιστήμη. Η επιστήμη είναι για το επιστητό, για όλα όσα μπορούμε να γνωρίσουμε από αυτόν τον κόσμο. Στον υπερφυσικό κόσμο δεν ανακατεύεται, για τον υπερφυσικό κόσμο δεν ανακατεύεται ούτε μπορεί να ανακατευτεί η επιστήμη. Δεν υπάρχει η φυσική. Υπάρχει και η μεταφυσική και το υπερφυσικό κόσμο. Αγαπητοί μου, είναι πολύ λάθος να σκέπτονται οι θεολόγοι επιστημονικά. Η θεολογία είναι υπεράνω της επιστήμης. Τότε ασχολείται με το υπέρλογο και το υπερφυσικό που κατοχυρώνεται από να λαμβάνουμε σημεία. Ο κύριος Ζιζούλας θεολογεί φιλοσοφών. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει, προσέχετε λέει ο Παύλος στους χριστιανούς, μη σας εξαπατήσει και μη σας παρασύρει κανείς δια της φιλοσοφίας και της καινής απάτης. Δια της φιλοσοφίας και της καινής απάτης που σημαίνει καθαρής σκέτης απάτης. Η φιλοσοφία είναι σκέτη απάτη.
Γιατί? Διότι δεν έλυσε κανένα μεταφυσικό πρόβλημα. Στοχασμοί, θεωρίες, υποθέσεις, πράγματα αναπόδεικτα. Όπως είπε φιλόσοφος, η φιλοσοφία είναι η ιστορία των πλανών του ανθρωπίνου πνεύματος. Αν μπορούσαν οι φιλόσοφοι να ανακαλύψουν τις υπερφυσικές αλήθειες, δεν θα τις πανέρωνε ο Θεός. Δεν ανακαλύπτομε, αποκαλύπτει ο Θεός δια των προφητών, δια αποστόλων, δια του Υιού του, τις υπερφυσικές αλήθειες. Ο Ζιζούλας λέει να γίνει αναδιατύπωση των δογμάτων της πίστης. Τι θα πει αναδιατύπωση? Οι πατέρες διατύπωσαν μέσα στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, διατύπωσαν τις αλήθειες της πίστης. Και μέσα στο σύμβολο της πίστης οι πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων. Τι θα πει αναδιατύπωση? Θα κάνουμε εμείς καινούργια διατύπωση αλλότερα από τους πατέρες? Θέλω να ξαναεξετάσουν τα δόγματα για να μπορέσουν να αφαιρέσουν, να προσθέσουν για να επιτύχουν συμβιβασμό με τους ετεροδόξους. Δεν γίνεται αυτό. Αναπραγμάτευση χρέους μπορεί να κάνει στο ελληνικό κράτος. Αναπραγμάτευση δογμάτων όχι. Δίνει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το μεγαλύτερο δόγμα. Και τι λέει? Ένα εξωφρενικό πράγμα. Επειδή ο πατήρ είναι αίτιος του Υιού, το αίτιο σκέφτεται λογικά, πρόβλημα. Το αίτιο προηγείται του αιτιατού, άρα ο πατήρ και ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα βεβαίως, δεν έχουν ταυτόχρονη ύπαρξη. Άρα πρώτα υπάρχει ο πατήρ, έπειτα ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Λάθος. Ο ήλιος γεννά το φως, αλλά υπάρχει ταυτοχρόνως και ήλιος και φως. Άμα ήλιος, άμα φως. Ο Χριστός γεννήθηκε από τον Πατέρα, προπάντων των αιώνων, είναι εξ αρχής εν αρχή είναι ο Λόγος, είναι απ' αρχής, ή να εκφραστούμε κατά άλλο τρόπο, δεν έχει αρχή όπως δεν έχει ο Πατέρας. Επίσης κάνει μια διαβάθμιση και ιεράρχηση μέσα στα πρόσωπα της Τριάδος και τι λέει? Εντάξει, Πατήρ, Υιός, λέει και Άγιο Πνεύμα, είναι ίση, αλλά και ο επίσκοπος και ο ιερεύς και ο διάκονος είναι ίση, αλλά ο επίσκοπος είναι ανώτερος. Όταν ο Πατέρας είναι πρόσωπο πρώτης τάξης, ο Υιός δευτέρας τάξης και το Άγιο Πνεύμα τρίτης τάξης. Χρησιμοποιεί και το χωρίο που λέει που είπε ο Χριστός ο πατήρ μου, μη ζορμολιστεί. Αλλά έτσι εκφράστηκε ο Χριστός ως άνθρωπος. Ως Θεός είναι ίσα Θεό. Δεν είναι ο πατήρ κεφαλή του Υιού και του Χριστού. Είναι κατάλληλο χωρίο. Ο Χριστός κατάλογο ρίε και κεφαλή το Θεό ως άνθρωπος. Δεν είναι δευτέρας τάξης Θεός ο Χριστός και τρίτης το Άγιο Πνεύμα. Διαφθείρει το δόγμα της Τριάδος όπως διαφθείρει ο παπτισμός το δόγμα της Τριάδος με άλλη θεωρία του Φιλιόκλη. Τη γραφή τι λέει? Ένα πάπτισμα. Ο Παύλος του λέει. Ένα σώμα, πνευματικό σώμα, μία δηλαδή εκκλησία, ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα που ψυχώνει την εκκλησία, μία ελπίδα να πάμε στον ουρανό, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, μία πίστης, η ορθή πίστης, η αλήθεια,
ένα βάπτισμα και ένας Θεός και Πατέρας. Όλα ένα. Εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί που είναι η Ορθή Πίστης, εκεί που είναι η Αγία Τριάδα, εκεί είναι και το ένα βάπτισμα. Ο Ζησούρας λέει και τα βαπτίσματα των ετεροδόξων είναι σωστά και συνεπώς και οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Να καταργήσει ο κύριος Ζησούρας εκεί στο σύνολο της πίστης όταν το απαγγέλει και εκεί που λέει πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και από την Κίνα Εκκλησία να λέει πιστεύω εις προάς Αγίας Καθολικάς και Αποστολικάς Εκκλησίας. Να καταργήσει και το άλλο σημείο που λέει ομολογώ εν βάπτισμα, να πει ομολογώ πολλά βαπτίσματα. Να καταργήσει και το διευκόν των Αγίων Πατέρων και να λέει κάτι άλλο. Διευκόν των Αγίων Οικουμενιστών, δεν ξέρω τι ξέρω. Διευκόν των Διαβόλων. Είναι ανυπόφορα αυτά που συμβαίνουν. Ανυπόφορα. Λέει επίσης, μιλάει για την Ευχαριστία, που είναι το μεγαλύτερο από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας. Και τι λέει, το κύριο έργο του Επισκόπου είναι η προσφορά της Ευχαριστίας, να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά το να τελέσει τι ευχαριστία δεν είναι το μεγαλύτερο και δυσκολότερο και κύριο έργο της Εκκλησίας. Ένας απλός ιερέας μπορεί να το τελέσει το μυστήριο. Ποιο είναι το πρώτο και κύριο έργο του Επισκόπου? Ποιο είναι? Να διδάσκει ο Λόγος του Θεού το κήρυγμα. Τι έλεγε ο Παύλος, λέμε να απέστειλε ο Θεός λέει να βαπτίζω, είπε για το άλλο μυστήριο, αλλά να κηρύττω. Αλλά το κήρυγμα, όταν λέει αλήθειες πικρές, είναι δυστυχώς, είναι οδυνηρό. Δείτε ανωδρός γενναίου περαιπώνων και ετοίμων προστάνατων το κήρυγμα. Κηρύττεις όπως κήρυνταν οι προφήτες, κηρύττεις όπως κήρυνταν οι Απόστολοι, κηρύττεις όπως κήρυνταν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα έχεις απειλείς διωγμούς. Και δεν θέλουν αυτοί διωγμούς. Και λένε, τρέχω το κήρυγμα, είναι Θεία Ευχαριστία. Και γιατί λέει για τη Θεία Ευχαριστία, ότι τελείται λέει ένα όνομα του Επισκόπου. Λάθος. Θεία Ευχαριστία τελείται ένα όνομα του Χριστού. Όλα μες στη γραφή τελούνται ένα όνομα του Θεού ή του Χριστού, του Σακροθέντος Θεού, του Ενανθρωπίσοντος Θεού. Ο προϊστάμενος λέει και πρόεδρος Θείας Ευχαριστίας είναι ο Επίσκοπος και προχωράει και τι λέει. Δεν μπορούν να γίνουν προσευχές και να τις ακουστούν οι προσευχές των πιστών για να δεν γίνουν δια του Επισκόπου. Δεν λέει δια του Χριστού που είναι ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Δια του Επισκόπου. Θυμούμε και τον δεσπότη της γενετήρας μου, της Ναφάκτου, τον κύριο Ιερό Θεοβλάχο, που δεν μου επιτρέπει να κηρύξω ούτε στο χωριό μου για να μην δυσαρεστηθεί ο Βαρχολομαίος, στον οποίο έκανε μεγάλες τιμές, τον κάλεσε και έκανε μεγάλες τιμές σαν ήταν ο Μεσσίας. Ήρθε εδώ επαγγελμένος και μίλησε και παρουσιάζεται σαν αντιοικουμενιστής και όμως λέει οικουμενιστικά πράγματα. Γράφει σε ένα βιβλίο του ο δεσπότης του Ναφάκτου που ήρθε επανειδημένος εδώ λοιπόν και κήρυξε. Τι γράφει? Ότι ο επίσκοπος είναι το κριτήριο της αληθείας
Και το χειρότερο είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Αυτό που λέει επί λέξη η γραφή για τον Χριστό, ότι είναι ο αρχηγός της σωτηρίας, αυτός λέει, ο επίσκοπος είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Τρέλα, αδελφοί μου, τρέλα με χίλια λάμπα. Τον ελέγξαμε, πού τα πίνωσε, σε δεσποτάτες οικουμινιστάς, να πει έκανα λάθος για ένα καλό. Όχι, δεν είναι καλό. Είναι λίγοι, επαναλαμβάνω, οι καλοί επίσκοποι. Οι άλλοι έχουν ένα τεράστιο εγωισμό και πολλοί είναι οικουμενιστές. Ακόμη και μερικοί που παριστάνουν δεν είναι οικουμενιστές. Να κάνω δημοψήφισμα, μου δίνετε 5 λεπτά ακόμη. Δεν ακούω ζωερό. Ένα συστή στέλνει εκεί. Είδατε ο πρώην πρωθυπουργός έκανε δημοψήφισμα και δημιουργήθηκε το όριο λοιπόν, εδώ λέτε να κάνω. Να συνεχίσουμε 5 λεπτά, έτσι. Μάλιστα. Τώρα θα πω πόσο φοβερό πράγμα είναι η αίρεση. Να κορνεύεις είναι μεγάλο μάθημα. Θα μιλήσω πολύ απλά. Να μην χέπεις, ακόμη μεγαλύτερο μάθημα. Να είσαι ομοφιλόφιλος, ακόμη μεγαλύτερο, το συχαμερότερο μάθημα. Να βλαστημάς, μεγάλο μάθημα. Να σκοτώνεις, μεγάλο μάθημα. Να είσαι αιρετικός είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άμα γίνεις αιρετικός, βγαίνεις εκτός εκκλησίας και χάρης. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, αν δεν είσαι αιρετικός, παραμένεις στο έδαφο της εκκλησίας και μπορείς να σωθείς, αν μετανοήσεις φυσικά. Είσαι αιρετικός, γεστραμμένος, αμετανόητος, έξω από την εκκλησία δεν σώθησαι. Βγαίνεις έξω από το πλοίο, κουτάρεις στη θάλασσα, σε έβγαλε καρχαρίες. Τι είπε ο ίδιος ο Χριστός για τις αιρέσεις. Ένα μόνο να πω από τον Χριστό. Όποιος λύσει μίαν των ελαχίστων εντολών και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος και κτίσεται τη βασιλεία των ουρανών. Τι θα πει αυτό. Όποιος ακυρώσει και την πιο μικρή διδασκαλία της πίστεως, την πιο μικρή, θα είναι πολύ μικρός για να μπει στη βασιλεία του Θεού, δηλαδή δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού. Γιατί, όταν λες αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός, είναι σαν να λες το Θεό, Θεέ, όλα τα άλλα που λες τα παραδέχομαι, αλλά αυτό το σημείο δεν τα παραδέχομαι, εδώ κάνεις λάθος Θεέ ή εδώ λες ψέματα Θεέ. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η ασέβεια, γι' αυτό ο αιρετικός είναι εκτός του εδάφους της σωτηρίας. Αναφέρουμε και ένα, δύο χωρί ακόμη. Το ένα ήδη το αναφέραμε, τι είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι οι αιρετικοί δάσκαλοι εισάγουν αιρέσεις απολίας. Η αίρεση οδηγεί κατευθείαν στην απώλεια, στην κόλαση. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος, όποιος διδάσκει διαφορετικό από αυτό που σας διδάξαμε, οποιοδήποτε διαφορετικό. Όποιος διδάσκει διαφορετικό από αυτό που σας διδάξαμε, ανάθεμα να είναι, αναθεματισμένος να είναι. Και άγγελος εξ ουρανού ή αν κατεβεί και διδάξει διαφορετικό, ανάθεμα να είναι. Και εμείς οι Απόστολοι, εάν έρθουμε για δεύτερη φορά και πούμε διαφορετικά από την πρώτη φορά, αναθεματισμένοι να είμαστε.
το πρώτο κεφάλαιο της προσγαλάτας επιστολής. Όλοι οι οικουμενιστές είναι αναθεματισμένοι και αφορισμένοι και ακαθυρημένοι αν είναι ρωσοφόροι. Από την πλευρά του Θεού έτσι. Παρά τα άλλα είδατε, η θεολογική εδώ Ακαδημία Βόλου κάλεσε και βράβευσε τον κύριο Ζιζούλα. Το έλεγε και μεγαλόστατο και σχετικό δημιουργικό τόμο. Επίσης βράβευσε η επίσημος εκκλησία το Γιαναρά στην Αμερική. Αυτοί βραβεύονται τώρα. Οι άλλοι διώκονται. Ο πατήρ Ευθύμιος που είναι αντιοικουμενιστής και σύμφωνα με τους κανόνες τον 31ο Αποστολικό και τον 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου δεν μνημονεύει οικουμενιστάς επισκόπος, καθαιρέθηκε, αλλά είναι ακαθαίρετος πύργος της Εκκλησίας. Ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Παναγιώτης Σημάτης και ο υποκονόμενος Σωτηρόπουλος, επειδή υπερασπίζουμε την πίστη και πάμε κόντρα σε μερικές παραβατικότητες επισκόπων, αποριστήκαμε και οι δυο. Οι αποκλεισμοί είναι άκυροι. Εγώ, αδελφοί, κατακλείοντας το λόγο, επειδή μερικοί δεν ξέρουν, ίσως και από εσάς μερικοί να μην ξέρετε μερικά πράγματα, και αυτοί που ξέρουν πρέπει να διαφωτίζουν κι άλλους. Και αυτοί που δεν ξέρουν να μάθουν να διαφωτίζουν κι άλλους. Εγώ γιατί αφορίστηκα εδώ και 18 χρόνια. Διότι είναι σε ένα αρχιεπίσκοπο του εξωτερικού που είπε ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Το έγραψε το κίνησο. Κατόπιν είπε και άλλα πράγματα. Ότι ο Χριστός είναι κατώτος από τον Πατέρα, αυτό που λένε οι εφοβήτες. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίστηκο, αυτό που λένε οι ταρμινιστές. Ότι η Αγία Γραφή που λέει ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού είναι μεγάλο παραμύθι. Ότι η Ορθοδοξία και ο Παπισμός είναι αδερφές εκκλησίες και προηγείται ο Παπισμός. Ότι ο προφήτης Ηλίας είναι εγκληματίας διότι σκότωσε τους προφήτες του Βάλ. Δεν σε τους σκότωσε αυτοί αυτού και δεν είχε εντολή από τον Θεό. Γράφει και ποιήματα αυτός ο σκότωσε του εξωτερικού αρχιεπίσκοπο και λέει όταν γράφει ποιήματα τον εμπνέει Θεός. Ο Θεός Ερμής. Εαυτόν τον κύριο Βαρθολομαίο τον κρατεί αγόρι στον θρόνο. Και τον Σωτηρόπουλο τον έχει αφορισμένο. Ο αφορισμός έχει γυρίσει στο κεφάλι του. Τα λέω αυτά να διαφωτίζετε μερικούς, οι οποίοι μερικοί και μερικοί ψευτοταπεινοί που λένε πατριάρχης είναι εκεί και ζήτα ένα συγγνώμη να λήξει αυτή η ιστορία. Λάθος. Να ζητήσω συγγνώμη και να πω με συγχωρείς πατριάρχα μου που υποστήριξα τον Χριστό. Να φτύσω στο πρόσωπό μου. Δεν τον κάνω αυτό. Εμείς ο πιστός λαός να λυπούμεθα για τους οικουμενιστάς και γενικώς στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την αλήθεια, από το χώρο της αληθείας, να λυπούμεθα, να διαμαρτυρώμεθα, όχι σαν τους επισκόπους οι οποίοι σφράγισαν τα στόματά τους, να ανοίγουμε φαρδί πλατή το στόμα, όχι μόνο κληρική αλλά και λαϊκή, και να διαμαρτυρώμεθα, να λέμε «Δέσποτά μου, παππούλη μου,
Είσαι ερετικός, διδάσκεις τις αιρέσεις. Ντροπή, άλλαξε την πάση στην κόλαση. Να μιλάμε αυτή τη γλώσσα. Αν δεν μιλάμε αυτή τη γλώσσα, το ξέρετε και εμείς θα καταδικαστούμε. Το επαναλαμβάνω. Αν ο χριστιανός δεν ελέγχει παπάδες, πότε καθηγητή πανεπιστημίου, οποιονδήποτε οικουμενιστή, δεν τον ελέγχει με ζωηρό μάλιστα τρόπο, θα πάει στην κόλαση. Γίνεται συνένοχος με τους οικουμενιστάς, με τους αιρετικούς. Τώρα τελευταία, με άλλη επιθυμία και ο πόθος των οικουμενιστών ενωθούν με τον Πάπα. Και ο Ζιζούλας, άλλα αμέσως και άλλα εμέσως, τα λέει υπέρ του Πάπα. Και λέει ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε δίθεν το προτείο του Πάπα. Γι' αυτό επεκτείδαξα το λόγο για τον Πάπα τελευταίο. Τι είναι ο παπισμός, τι είναι ο Πάπας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του παπισμού, που είναι δόγμα πίστεως για τον παπισμό, ο Πάπας είναι αλάθητος, είναι ανώτερος όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Οι γνώμες χιλίων Χρυσοστόμων και χιλίων Αυγουστίνων είναι μηδένα μπροστά στη γνώμη του Πάπα. Ο Πάπας είναι ανώτερος όλων των τοπικών συνόδων. Ο Πάπας είναι ανώτερος όλων των οικουμενικών συνόδων. Ο Πάπας είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Χριστού πάνω στη γη, άλλοι επίσκοποι πάνε περίπατο. Πόσο αναξιοπρεπής είναι η δική μας που πάνε στον Πάπα και τον αγκαλιάζουν. Ενώ ο Πάπας τους έχει αγράψει. Μόνο εγώ σου λέει να είναι εκπρόσωπος του Χριστού και αντιπρόσωπος. Καλής άλλος. Αναξιοπρεπέστατη. Ο Πάπας είναι όχι μόνο ο θρησκευτικός, αλλά και ο πολιτικός αρχηγός όλου του κόσμου. Άλλο ποτέ τον αφήνουμε να μας κυβερνήσει. Ο Πάπας είναι μια τριώροφη τιάρα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι Κύριος, λέει, των εκουραγίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Και από τα καταχθόνια μπορεί να ανεβάσει τις ψυχές στα υπεροράνια, αρκεί οι συγγυλίες των μακαρίων και να πληρώσουν. Ισχύουν αυτά με τη σειρά. Το χειρότερο, σύμφωνα με τη διδασκαλία του παπισμού, απόφαση Βατικανής Συνόδου, ο Πάπας έχει δικαίωμα να επεμβαίνει και στην Αγία Γραφή και να προσθέτει και να αφαιρεί και να τροποποιεί σύμφωνα με τη γνώμη του. Και αν παρουσιαστεί δίλημα να εκλέξουν οι πιστοί του, οι παπικοί, μεταξύ της κρίσεως του Θεού και της γνώμης του Πάπα, πρέπει να προτιμήσουν τη γνώμη του Πάπα και όχι την κρίση του Θεού. Σκέπασε ο σφόρος. Και με αυτόν τον σφόρο έχω να βρέσει και εσείς. Σας αγκαλιάζω οι δικοί μας, για παπάδες και τις ποτάδες πήγε σαν το χέρι του Πάπα. Αδελφοί μου, μη ανησυχείτε. Εντάξει, θα λυπούμεθα, τους οικομινιστάς, θα διαμαρτυρόμεθα. Αλλά να μην ανησυχούμε, γιατί πολλοί θα πούνε πω θα σβήσει η Ορθοδοξία. Δεν σβήνει η Ορθοδοξία. Αυτό είναι δεδομένο από το Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία και η Ορθοδοξία, μαζί είναι αυτά τα δυο, αχώριστα, θα υπάρχουν μέχρι συντελείας του κόσμου. Θα γίνουν λίγοι οι πιστοί στο τέλος, αλλά θα υπάρχουν πάντοτε. Δεν θα κακεί κανείς ο αληθινός Ορθόδοξος, θα χαθούν μερικοί που γίνονται προδότες της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία θα ζει και θα βασιλεύει.
ο Μέγας Αντώνιος ένα όραμα είδε τους αιρετικούς ως ημιώνους, περίφημο όραμα. Υποσημειώνους μουλάρια που περικυκλώνουν την Αγία Τράπεζα, το Ιερό Νησιαστήριο και κλωτσούν, λαπτίζουν, κλωτσούν. Έτσι είδε τους αιρετικούς, ως ημιώνους μουλάρια, ανθρώπους που παρεσυνεργήθησαν τις κτίνες ή τις ανοήτες που λέει η Γραφή και εξομοιώθηκαν με αυτούς. Δεν θα νικήσουν τα μουλάρια, δεν θα νικήσουν τα πολυκέφαλα και πολυκέρατα θηρία της Αποκαλύψεως. Θα νικήσει το αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου, διότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων και η δική του είναι κλητή και εκλεκτή και πιστή, αφοσιωμένη. Αυτός θα νικήσει μαζί με τους πιστούς του και θα παραλάβει τους πιστούς του στη βασιλεία του, την ασάλευτη, την απερίγραπτη, και οι πιστοί θα συμβασιλεύουν μαζί του στους απεράντους αιώνας και τη βασιλεία αυτών του τέσσερι τέλου. Έχω κάποιες μέρες που έχω ίωση, γρήπη, βήκο, εκεί και λοιπά, αλλά είπα να πάω να κάνω το καθήκον. Ο Χριστός να γεννηθεί μέσα στις καρδιές όλων μας.